Αυτές είναι ανεπτυγμένοι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία περισσότερο, κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλα. Το γεγονός ότι συγκρίνονται, θέλουμε να τους ανάπτυξη και στη συμμετρία. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει το να είναι κάποιοι συγκεκριμένοι εμείς μόνο ανεπτυγμένοι, που βρίσκεται ο αθλητής, για να μπορεί να δένει η όλη εικόνα και να μην κινεί την περιέργεια σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ιδιαίτερα. Αυτά κορμιά είναι πραγματικά. Η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω εγώ, διότι προφανώς τα παιδιά δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω, αλλά και αν ακόμα ζούσαν στο σπίτι μου, που λέω λόγος, πάλι δεν θα μπορούσα να δώσω υπεύθυνη απάντηση. Στο κάτω-κάτω, εγώ είμαι νομικός, δεν μπορώ να λέω πράγματα για τα οποία δεν είμαι 100% σίγουρος. Λοιπόν, ωραία, τι πιστεύετε εσείς? Θα σας πω λοιπόν, κύριε Μάρκο, τι ακριβώς βλέπω εγώ. Εγώ βλέπω κορμιά τα οποία φτιάχνονται, τα κορμιά αυτά φτιάχνονται με αποτελεσματικά. Οπωσδήποτε κάποια στιγμή όταν το αλουνού του πεις έλα εδώ, εάν μου κάνεις την επίδοση θα πάρεις εκατομμύρια, ή αν μου βάλεις τόσα καλάθια θα πάρεις εκατομμύρια, διότι ας μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία, ξέρετε ποιο είναι το σπορ που δεν έχει κανένα τεστ αντιντόπινγκ στην Ελλάδα? Ποιο? Το μπάσκετ, κύριε. Ναι. Κανένα απολύτως, ποτέ. Το πρωτάθλημα στη χώρα, Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει τεστ. Ποια είναι τα καλά και κακά στοιχεία που. Και αν υπάρξει, τα σώματα θα αλλάξουν των μπασκετμπολιστών. Γράψτε το που σας το λέω εδώ. Ναι. Και εκεί που ήδη. Πριν από 20 χρόνια. Για να κάνουμε το καθήκον μας. Ήδη αυτή τη στιγμή, όταν θέλουμε να μεταφέρουμε σωστή πληροφόρηση, θα επισημάνουμε ότι οι μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν εκεί όπου γίνονται συνδυασμοί φαρμάκων, αναβολικά με ορμόνες άλλες, αναβολικά με αυξητική ορμόνη κλπ. Και μάλιστα χωρίς καμία επιστημονική γνώση. Μάλιστα. Ένας που δεν έχει καταφέρει να φτάσει εκεί που επιθυμεί. Ζαχαρόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα. Τα παιδιά έχουν κουραστεί από ό,τι βλέπουν, να ξεκουράζονται κάποιοι. Να προχωράνε κάποιοι άλλοι μπροστά. Εγώ θα κάνω. Και να συνεχιστεί η επίδειξη. Να τελειώσω τη φράση. Για να έχουμε και δράση. Ναι. Εγώ θα. Δηλαδή. Σήμερα είπαμε να κάνουμε σε εσάς ένα αφιέρωμα εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Ότι για να. Κάτι ο κύριος Μπαζίδης. Μπαζίνα, συγγνώμη. Για κάποια πραγματάκια σε σχέση με τη μακροζωία και την όλη διαδικασία θα σας λυθεί η απορία. Εν πάση περιπτώσει, τι απαντάτε σε αυτούς λοιπόν, που σας λένε έτσι, που σας αποκαλούν με αυτά τα δύο ονόματα? Μπορεί ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλουν, λένε. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Είναι ελεύθερο. Ο καθένας μέχρι εκεί που φτάνει το μυαλό του, ας πούμε, μπορεί να μιλήσει. Α, μπράβο, εκεί να καταλήξουμε λοιπόν. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου. Μπορεί να λένε ό,τι θέλει. Και νομίζω ότι κανένας bodybuilder δεν έχει πιάσει να σχολιάσει. Το εξής. Ότι οι άνθρωποι αυτοί σε γενικές γραμμές. Περάστε πίσω τώρα όλοι μαζί. Στατιστικά είναι κατά πολύ λιγέστεροι. Και να μας δείξει η Μαρία η Λάβρα. Ναι. Όμως διαμορφώνω όπως θέλει. Αρκεί να εικόνα. Και δεν είναι όποιος θέλει για το θέμα διαμορφώσει για το θέμα αναβολικά. Αυτό που εκεί πέρα διαπλάσει μετά από εκεί πέρα είναι άλλη ιστορία. Αλλά μπορεί να γυρνάσει φυσιολογικά ο κάθε άνθρωπος σε κάθε οικογένεια. Μας έφαγε το μικρόφωνο μας. Λοιπόν. Συνεχίστε, παιδιά. Ποιος κουράστηκε να το πει τώρα. Έτσι. Το παγκόσμιο θα θέλει. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Κύριε Ζαχαρόπουλε, να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Πολλοί λένε ότι τα παιδιά που κάνουν bodybuilding ή και άλλοι έτσι πολύ γυμνασμένοι είναι οι φουσκωτοί, είναι οι άνθρωποι της νύχτας, είναι αυτοί. Τους βλέπουμε έξω από τα μπαρ. Δεν κάνουν bodybuilding αυτοί συνήθως. Είναι γυμνασμένοι, θέλετε να πείτε. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι bodybuilding. Να σας πω κάτι άλλο. Εσείς το κάνετε για καλό σκοπό. Κάποιος ο οποίος είναι γυμνασμένος και ογκώδης, όπως είπαμε πριν, δεν είναι απαραίτητο να κάνει bodybuilding. Δεν είναι πολύ όμως, δεν είναι πολλά νέα παιδιά που παρασύρονται και λένε α, εγώ θα φτιάξω σωματάρα. Να ολοκληρώσω λιγάκι, κύριε Μπαζίνα, και θα μιλήσετε. Α, εγώ θα φτιάξω σωματάρα για να πάω στο τάδε μαγαζί να μπω όνομα. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Πολλά ψώνια. Όχι, έχετε ακούσει πολλούς να το λένε. Αυτοί που το λένε. Κύριε Μπαζίνα, γιατί είναι τόσο απλό? Είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Εάν ρωτήσετε αυτά τα παιδιά τι προετοιμασία κάνουν. Αυτή είναι καθαρή, φαίνεται. Είναι για πρωταθλητισμό, για άλλους λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, κάνει τέτοιες θυσίες. Κοιμάται. Όχι από την πίτα. Για να πιάσει μεροκάματο τη νύχτα. Ναι, ας ξεφύγουμε γιατί οραματίζονται το αυτό σώμα. Δεν αντιδιάζει τις διαστάσεις για να πετύχουν κάποιο στόχο. Ένας από αυτούς είναι και το μεροκάματο. Έτσι, και είναι κακό αυτό να το λέμε. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, όπου και. Λοιπόν, το γεγονός όμως ότι. Για τα πάρα πολλά εκατομμύρια σε κάποιο άθλημα πολύ συναγωνιστικό που πληρώνεται πολύ ακριβά, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Διότι αυτό εκείνη την ώρα ρισκάρει. Όπως ρισκάρει ο οδηγός αγώνων Φόρμουλα 1. Μάλιστα. Καταλάβατε τι εντάξει, έχουμε. Κύριε Μπαζίνα. Δεν θα τον πείσουμε δηλαδή, ούτε και να το πούμε. Πολύ σωστά. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι και εσάς. Εσείς λίγο δυνατά να μιλάτε γιατί δεν έχετε μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Πόσο ευχαριστημένοι και πόσο δικαιωμένοι αισθανόσαστε όταν βγάζετε αυτό το σώμα στην παραλία και λένε οι άλλοι, α, κοίτα ένα σώμα. Ή, καλά, αυτό δεν είναι ο στόχος σας. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια ικανοποίηση και αυτό όμως. Σίγουρα είναι. Συμπαθεί και αξιολογότατο ηθοποιό τον κύριο Clint Eastwood.
Πώς ήταν όταν ξεκίνησε και πώς είναι τώρα στην ηλικία των 65. Μια χαρά είναι, καλύτερα από κάθε άλλη φορά και σας πληροφορώ ότι κάνει και ένα πρεσάκι με τα 45 κιλά με το ένα χέρι. Α, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ευεργεσία προσφέρει το bodybuilding στον άνθρωπο. Από αυτή και μπορεί και στέκεται όρθιος. Διότι είναι ελεγχόμενο, κάνεις όσο πρέπει. Δεν είναι κάτι που σε αναγκάζει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να κινδυνεύσεις. Ωραία. Κάνεις όσο πρέπει. Και επίσης να θέλω να καταφέρουν τι πιστεύετε εσείς. Λοιπόν, και αν είπα κάτι που σας πήρε, καλό σήμερα, γιατί φοβάμαι και λίγο, σας βλέπω και εγώ έτσι και... Εντάξει, δεν θα φάω ξύλο σήμερα. Όχι, είναι για παραδείγμα, θα ισχύει να φάω και μπροστά, ότι είμαστε ευαίσθητοι. Είσαστε καλοί άνθρωποι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά... Και έχουμε και τον Χρήστο Βουλτίδη, που έχει βγει παγκόσμιος πρωταθλητής, στους εφήβους βέβαια. Να πάρει και το μικρόφωνο ο κύριος Λάτσο. Εσείς από πού είσαστε, κύριε Λάτσο? Εγώ ήρθα εδώ πριν 4 χρόνια, σαν τουρίστας, από Τσεχοσλοβακία. Από Τσεχοσλοβακία? Εμένα εδώ, κάνω γυμναστική, κατέβω αγώνες. Μ' αρέσει, έχω χαρακτηρίσει μέσα με Ελλάδα. Κάνατε και στην Τσεχοσλοβακία bodybuilding? Έχω βγει 3 φορές, Mr. Ch***. Στην Ελλάδα επιτρέπεται να παίρνετε μέρος στους αγώνες, όχι ακόμα, ε? Στο πανελίο δεν παίρνω μέρος. Κατέβω ανοίχτη κλάση. Κυπέλο Ελλάς 94 βγήκα πρώτος. Κυπέλο Ελλάς Βάμπα, δευτέρος φέτος. Μάλιστα, ωραία. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Ο κύριος Αντωνόπουλος, πόσα χρόνια ασχολούμαστε με το bodybuilding? Ασχολούμαι γύρω στα 10 χρόνια. Τα 6 χρόνια 10 χρόνια. Τα 6 χρόνια είναι επαγγελματικά. Και τι διάκριση έχουμε? Αρκετές μέχρι τώρα. Έχω 6 χρόνια συμμετοχή σε αγώνες μέχρι τώρα. Και πέρυσι ήταν ο καλύτερος μου τίτλος, τρίτος Mr. Ελλάς στη βαριά κατηγορία. Μάλιστα, ωραία. Από εσάς, κύριε Ζαχαρόπουλε. Κύριε Ζαχαρόπουλε, να μου πείτε. Και εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε, φαίνεστε κι εσείς γεμάτος. Ναι, γενικά με αθλητισμό ασχολούμαι από το δημοτικό, θα έλεγα. Λίγο πιο δυνατά, σας ακούει και ο κόσμος κάτω. Από τα 18 μου. Είμαι τώρα 30, γύρω στα 12 χρόνια. 12 χρόνια, Πάντως όλοι βλέπω ασχολείστε καιρό. Δηλαδή από το ξεκίνημα του αθλήματος στη χώρα. Δεν φαντάζομαι να υπήρχε πιο πριν bodybuilding στην Ελλάδα. Όχι, αλλά. Καλά, είναι πανάρχαιο σαν. Συμβαίνει το εξής, ότι όλα τα αθλήματα και όλοι, σε όλους τους τομείς του αθλητισμού περνάμε μέσα από το γυμναστήριο. Περνάμε μέσα από τα βάρη, ας πούμε. Και εκεί